Μέχρι το Πάσχα θα έχουν παραδοθεί οι 40 συνολικά εργατικές κατοικίες στο πέραμα Μυλοποτάμου. Πρόκειται για σπίτια από 90 έως και 110 τετραγωνικών μέτρων που θα παραλάβουν οι δικαιούχοι μετά από σχετικό διαγωνισμό. Κάποιοι συνάδελφοι εργαζόμενοι θα βρουν ένα ζεστό σπίτι και ασφαλές. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 περίπου χρόνια και παρά τις αρχικές προβλέψεις, τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται υψηλής ποιότητας. Χώροι στάθμευσης και παιδική χαρά περιλαμβάνονται στο οικόπεδο των 25 συνολικά στρεμμάτων στο πέραμα Μυλοποτάμου. Από ό,τι βλέπω, η κατασκευή τους και το σημείο που φτάνουν αυτή τη στιγμή είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, κάτι παραπάνω και πολύ περισσότερο από άλλες φορές σε εργατικές κατοικίες που έγιναν στο Ρέθινο. Το επίπεδο της κατασκευής μετά τις νέες μελέτες που έχει κάνει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας είναι πάρα πολύ υψηλό και μιλάμε για εργατικές κατοικίες πολύ διαφορετικές από αυτές τις οποίες είχαμε συνηθίσει να έχουμε μέχρι τώρα. Μοναδική ατέλεια αποτελούν οι θερμοσύφωνες οι οποίοι δεν είναι ηλιακοί.